ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι εδώ σήμερα και μεγάλη τιμή και μεγάλη ικανοποίηση. Η ικανοποίηση είναι γιατί και εγώ έχω έρθει στο κλιμάκιο το 19, αν θυμάστε κύριε Πρόεδρε, και συμμεριζόμασταν τότε τις αγωνίες της τοπικής κοινωνίας σε όλο τον Εύρο, απάκτησα άκρυπτο, για την προοπτική της περιοχής. Και αισθάνομαι ιδιαίτερα και περήφανος σαν μέλος αυτής της κοινοβουλευτικής ομάδας, αλλά και με μεγάλη ικανοποίηση για αυτά που έχουν όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα, και είναι πάρα πολλά, σίγουρα τα έχετε αναδείξει, και καθήκον και ρόλος της ΔΕΕΠ, αλλά και όλων μας, όπως και των εξαιρετικών συναδέλφων μας, είναι να τα αναδεικνύουμε, έχουν γίνει πολύ σημαντικά πράγματα και ευελπιστούμε πολύ περισσότερα. Δεν θέλω να πω αυτά που τόσο εύκολα είπε ο συνάδελφος, ο κ. Χατζηβασιλείου. Εγώ να θέσω μόνο από τη μεριά μου, επειδή επισκεφτήκαμε με το κλιμάκιο το νοσοκομείο του Δημοτήχου, αντιλαμβάνομαι παραπάνω και λόγω ιδιότητας τις αγωνίες και συμμερίζομαι τις αγωνίες τους για την προοπτική του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η στήριξη που αυτή η κυβέρνηση κατάφερε και πέτυχε σε μια περίοδο απίστευτης κρίσης αυτής της πανδημίας και η στήριξη που έδωσε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, σε ένα σύστημα το οποίο ήταν παρηγμασμένο και σε ένα σύστημα που οι χρόνιες παθογένειες του εδώ και πάρα πολλά χρόνια ήταν αθέατες από τις κυβερνητικές πολιτικές, ήταν πάρα πολύ σημαντική και φάνηκε και στα δικά σας τα νοσοκομεία, τόσο στο Πανεπιστημιακό εδώ της Αλεξανδρούπολης, όσο φυσικά και στο Δημοτήριο. Τα προβλήματα είναι πολλά. Η προοπτική όμως είναι ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση και με νομοθέτημα που αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης και της προοπτικής δευτεροβάθμιας περίθαλψης, θα δουν πρακτικά πλέον όλη η κοινωνία, αλλά και οι συνάδελφοι, όσοι ασχολούνται και είναι λειτουργοί στο σύστημα υγείας, θα δουν τη στήριξη, την πραγματική στήριξη αυτής της κυβέρνησης, που είναι αποφασισμένη αυτό.